Hello again! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα Photoshop. Είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα δείξουμε ένα διπλό μάθημα. Ένα, επειδή μου κάνανε παράπονα ότι δεν έχω δείξει τα εργαλεία και σε κάποιους όταν μπαίνουν για πρώτη φορά στο Photoshop και βλέπουν το πρόγραμμα λίγο πελαγώνουν, σήμερα θα κάνω ένα μάθημα στο οποίο θα δείξω κάποια βασικά εργαλεία, το πώς δουλεύουν και τι λειτουργίες κάνουν. Και μετά θα δείξουμε πώς μπορούμε μια φωτογραφία πολύ πολύ φωτεινή να τη φέρουμε στα χρώματα τα οποία θέλουμε, ώστε να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όπως μας αρέσει. Ας ανοίξουμε λοιπόν το Photoshop. Έχω ανοίξει ένα δοκιμαστικό εδώ πέρα για να σας δείξω τα εργαλεία. Εσείς κάνετε κανονικά File, New ή Open αντίστοιχα αν θέλετε να ανοίξετε κάποιο καινούριο project ή μια φωτογραφία και να την ξεκινήσετε να τη δουλεύετε. Λοιπόν, οπότε κάνουμε File New, πατάμε ένα default Photoshop Size και μας ανοίγει αυτό εδώ. Μας ανοίγει. Αυτό εδώ ακριβώς. Ας δούμε λίγο με τη σειρά κάποια, όχι όλα, κάποια εργαλεία το τι δουλειές κάνουν. Σαν πρώτη φάση θα πάρουμε το τετράγωνο. Από εδώ, να σας πω ότι τα εργαλεία δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται. Αν κάνετε δεξί κλικ και πάνω σας δίνει και άλλες λειτουργίες. Ας πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από εδώ πέρα. Ας πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πρώτα από εδώ πέρα. Αν κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο τετράγωνο, μας δίνει την επιλογή του τετραγώνου, του κύκλου και αυτές εδώ πέρα είναι κάποιες γραμμές, είτε κάθετη είτε οριζόντια. Ας πάμε πρώτα το τετράγωνο. Κρατάμε το κλικ πατημένο και βλέπετε δημιουργούμε ένα τετράγωνο. Τώρα, εάν θέλετε να το φτιάξετε, να βάψετε το τετράγωνο μέσα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να το φτιάξετε όπως σας βολεύει. Να έρθετε στο κουβά που έχουμε πει, δεξί κλικ. Εδώ είναι το Gradient Tool, εδώ είναι το Paint Bucket, δηλαδή ο κουβάς. Ή διαλέγετε το Gradient το οποίο έχω δείξει προηγούμενο μάθημα, είτε διαλέγετε το κουβά. Ας κάνω ένα νέο layer και απλά ας κάνουμε ένα κλικ μέσα. Βλέπουμε ότι έχει γίνει κόκκινο. Οπότε πολύ εύκολα μπορούμε να χρωματίσουμε ένα απλό τετράγωνο. Εγώ έφτιαξα εδώ ένα τυχαίο τετράγωνο, με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα. Ας δούμε τώρα κάποιες λειτουργίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάνω σε αυτό το τετράγωνο. Ερχόμαστε εδώ ακριβώς. Στο Move Tool είναι το tool ουσιαστικά που αν έχεις επιλεγμένο το layer μπορείς να μεταφέρεις μέσα στην εικόνα όπου θέλεις το τετράγωνο. Όποιο layer έχετε επιλεγμένο αντίστοιχα μπορείτε να το μεταφέρετε σε οποιοδήποτε σημείο της φωτογραφίας θέλετε. Είτε μπορείτε να μετακινήσετε από άλλη φωτογραφία, να πάρετε τη φωτογραφία. Ας πούμε αυτήν εδώ. Και απλά, συγγνώμη. Γιατί έχει επιλεγμένη αυτή και πολύ απλά να τη μεταφέρουμε δίπλα. Τόσο απλά. Ερχόμαστε εδώ, κλικ πατημένο, τη μεταφέρουμε. Ερχόμαστε στην καρτέλα εδώ πάνω και απλά ήρθε η φωτογραφία δίπλα. Ας δούμε τώρα ένα ακόμα εργαλείο. Έχω κάνει μέσα στο grid τον κύκλο ένα κόκκινο κυκλάκι. Πήρα πολύ απλά αυτό εδώ πέρα και πολύ απλά έφτιαξα ένα κυκλάκι. Ή μπορείτε να το φτιάξετε πολύ πιο απλά, ερχόμενοι εδώ πέρα, επιλέγετε το brush, τη βούρτσα δηλαδή, διαλέγετε το χρώμα που σας αρέσει και απλά έρχεστε και κάνετε ένα κλικ. Τόσο απλά. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε πολύ εύκολα το κυκλάκι αυτό εδώ πέρα, χωρίς να το σβήσουμε, να το εξαφανίσουμε. Θέλουμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, θέλουμε από μια φωτογραφία, από ένα πρόσωπο, να σβήσουμε τα σπυράκια που έχουμε. Οπότε ας πούμε ότι μέσα στο πρόσωπο που είναι το τετράγωνο, έχουμε ένα σπυράκι κόκκινο. Ερχόμαστε εδώ, στο τσιρότο. Τα λέω πολύ παιδικά για να τα καταλαβαίνετε, γιατί τώρα αν τα λέω με ονομασίες ίσως συμπερδέψουν, οπότε τα λέω πολύ απλά, ερχόμαστε στο τσιρότο, το επιλέγουμε. Και ερχόμαστε επάνω στο layer που είναι το κόκκινο, δηλαδή το layer 2 που έχω φτιάξει εγώ σε αυτή την περίπτωση. Ή εσείς μπορείτε να το έχετε τόσο με το σπυράκι πάνω στη φωτογραφία, οπότε θα επιλέξετε το layer που είναι η φωτογραφία. Και ερχόμαστε τώρα εδώ πέρα και ουσιαστικά βάφουμε και μαυρίζουμε το σημείο αυτό που δεν θέλουμε. Αν το αφήσουμε, βλέπετε ότι εξαφανίζεται. Ερχόμαστε λίγο ακόμα και κάνουμε τα άσπρα που έχουν μείνει. Ένα κλικ εδώ. Έχει εξαφανιστεί τελείως. Ctrl Alt Z για να έρθουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Το σπυράκι επανέλθει ξανά. Τώρα, να δείξω ένα ακόμα εργαλείο. Αυτό εδώ είναι το λάσο. Έχουμε τρία είδη λάσου. Το πρώτο λάσο είναι το λάσο που ουσιαστικά αν κάνεις κλικ
ζωγραφίζει ουσιαστικά το σημείο που θέλεις να επιλέξεις. Αυτό δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά, νομίζω ότι θα σας βολέψει και εσάς. Αλλά αν θέλεις να ουσιαστικά ανοίξεις τόσο σταθερό χέρι και θες γύρω-γύρω περιμετρικά να επιλέξεις κάτι, βλέπετε ότι πολύ απλά το επιλέγει. Δεν θα σας βολέψει όμως. Εμένα με βολεύει το αμέσως επόμενο, το polygon. Δηλαδή, αν το επιλέξεις, έρχεσαι, κάνεις κλικ, 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 κλικ. Το χρησιμοποιώ πολύ συχνά, με βολεύει αρκετά. Τώρα, υπάρχει και ένα ακόμα τρίτο λάσο, που είναι το magnetic, δηλαδή το μαγνητικό. Ουσιαστικά, όταν κάνεις εσύ κλικ γύρω από ένα σημείο, ας πούμε θες να ξεχωρίσεις, να διαχωρίσεις δύο χρώματα, το κόκκινο από το γκρι. Κάνεις κλικ πάνω στο κόκκινο και βλέπετε ότι το magnetic αγκαλιάζει το κόκκινο. Οπότε αν έρθεις εδώ πέρα, βλέπετε στη γωνία κάτω δεξιά ότι γίνεται, σχηματίζεται ένα κυκλάκι. Αν κάνεις κλικ, το magnetic έχει επιλέξει το κόκκινο γύρω γύρω. Ούτε αυτό θα σας βολέψει. Είναι δύσχρηστο κάποιες φορές, γιατί πολλές φορές αν θέλετε να επιλέξετε μια φωτογραφία και τα χρώματα είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο, το magnetic επιλέγει και το άλλο χρώμα και πολλές φορές δεν κάνει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αν θέλουμε να επιλέξουμε σε τόσο εύκολο σημείο, δηλαδή κόκκινο, γκρι και είναι πολύ ευδιάκριτα τα χρώματα, ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος για να τα επιλέξουμε και να μην χρησιμοποιήσουμε το magnetic είναι να έρθουμε εδώ πέρα δίπλα, ακριβώς, στο Magic Tool, να το επιλέξουμε. Θα σας δείξω και τι κάνει το Quick Selection Tool και το Magic Tool. Το Magic Tool, αν έρθουμε εδώ πέρα και απλά κάνουμε ένα κλικ πάνω στο κόκκινο, αν έρθουμε πολύ απλά, τώρα εγώ εδώ πέρα ερχόμαστε στο Magic Tool και εδώ το βάζουμε 100. Είναι το πόσο της 100 θα επιλέξει από τη φωτογραφία. Κάνετε κλικ, επιλέγετε το κυκλάκι το κόκκινο. Οπότε μπορείτε μετά να κάνετε ένα απλό delete και να φύγει, να εξαφανιστεί. Το Quick Selection, αν το επιλέξουμε, μας βγάζει ένα σταυρό με ένα κύκλο. Πάλι αυτό επιλέγει με βάση το χρώμα. Αν θέλετε να διαχωρίσετε αυτό από αυτό, ουσιαστικά έρχεστε επάνω εδώ και βάφετε, δεν σας νοιάζει ποιο σημείο, αυτό εδώ πέρα θα καταλάβει και θα διαχωρίσει το κόκκινο. Γιατί αντιλαμβάνετε το χρώμα. Αν κάνετε εσείς ένα κλικ επάνω στο κόκκινο και το κάνετε έτσι και το επιλέξετε, το Magic Tool, το Quick Selection Tool, Magic Quick Selection Tool, επιλέγει αυτό το τυκλάκι. Οπότε πολύ απλά μετά το κάνετε delete και φεύγει. Ουσιαστικά τα Magic Tool διαχωρίζουν τα χρώματα. Να έχετε στο μυαλό σας. Από κάτω είναι η βούρτσα, είναι το brush, είναι το pencil, είναι διάφορες βούρτσες για να χρωματίσουμε. Οπότε δεν δίνω βάση σε αυτό, το αφήνω και συνεχίζω. Ερχόμαστε στη σφραγίδα, το κλόν αλλιώς, δηλαδή ο κλόνος. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κλόνους, δηλαδή ερχόμαστε εδώ να μεγαλώσουμε λίγο ακόμα το size, να γίνει λίγο μεγαλύτερο. Αν κρατήσουμε το Alt πατημένο, βλέπετε ότι σχηματίζεται στη μέση ένα σταυρός. Αν κάνουμε κλικ πάνω στο κόκκινο, εδώ ακριβώς, και έρθουμε σε ένα άλλο σημείο του γκρι και κάνουμε κλικ, βλέπετε ότι σχηματίστηκε ουσιαστικά ένα σημείο, έγινε κλόνος του κύκλου έξω. Δηλαδή, ξανά άμα κάνω κλικ, και έρθω και κάνω κλικ, 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 κλικ. Βλέπετε ότι σχηματίζεται ο κλόνος του κύκλου. Ξανακάνω. Κλικ εδώ. Κλικ πατημένο έξω, χωρίς να κρατάω κάποιο από τα υπόλοιπα, δηλαδή μόνο το απλό κλικ. Έρχομαι σε ένα σημείο και κάνω κλικ και πολύ απλά σχηματίζεται ο κύκλος, ο δεύτερος έξω. Εδώ είναι η σβίστρα. Εδώ είναι η magic σβίστρα. Εάν σε περίπτωση έρθω και κάνω κλικ επάνω στο κόκκινο, φεύγει κατευθείαν. Δηλαδή ουσιαστικά πάλι η σβίστρα, η magic σβίστρα, πάλι δουλεύει με βάση το χρώμα, δίνει προτεραιότητα στα χρώματα. Πολλές φορές με βολεύει η Magic Vista για τα ξεφονταρίσματα. Δηλαδή, αν σε περίπτωση θέλω να ξεφοντάρω το background και να το κάνω transparent, κάνω απλά κλικ με τη Vista και φεύγει. Τόσο απλά. Μετά η Vista κανονική, πατάς απλά κλικ επάνω στο σημείο που θες να σβήσεις και σβήνει. Τόσο απλά. Από κάτω έχουμε το Blur Tool, έχουμε το Sharpening Tool και το χεράκι που λέω εγώ. Το Blur Tool απλά κάνει το σημείο που θέλετε το κάνει blur, δηλαδή το κάνει από πίσω να είναι πιο θαμπό. Δηλαδή μπορείτε σε μια φωτογραφία που είστε εσείς και φαίνεστε από πίσω να δημιουργήσετε αυτό το τη θολούρα που λέμε στις φωτογραφίες από πίσω και μας δίνει την αίσθηση ότι η φωτογραφία έχει βάθος. Δεν σας το δείχνω γιατί δεν θα φανεί τόσο πολύ, μπορείτε να το δουλέψετε και να δείτε το πώς δουλεύει και πώς χρησιμοποιείται. Μπορούμε να έρθουμε τώρα στο χεράκι να δούμε τι κάνει. Έρχεστε πάλι στο layer 2 που είναι ο κύκλος σας και θα δείτε ότι άμα το τραβήξω έρχεται
ουσιαστικά είναι σαν να παίρνεις το χέρι σου και να σπρώχνεις το χρώμα. Εάν έρθω εδώ πέρα και το strains το πάω στο 100%, θα δείτε ότι αν το τραβήξω, δείτε τι γίνεται. Ουσιαστικά η δύναμη γίνεται πιο μεγάλη. Βλέπετε? Και βγαίνει και πιο έξω. Μπορώ να το σβήσω και τελείως αν το έχω στο 100%, το κάτι το οποίο δεν θέλω αυτή τη στιγμή. Οπότε κάνω Ctrl Alt Z, Z, Z και το φέρνω στην αρχική του κατάσταση, όπως ήταν. Συνεχίζουμε με το Pen Tool. Το έχω δείξει σε ένα βίντεο. Είναι το Pen Tool. Μπορείτε πάλι με το Pen Tool, με κλικ πατημένο, να φτιάξετε ουσιαστικά. Μπορείς να επιλέξεις σημεία. Απλά σε κάποιες φορές ίσως βοηθάει περισσότερο, γιατί μπορείς να δώσεις την κυκλική αντίποση. Δηλαδή με το κλικ πατημένο και να περιστρέψεις, μπορείς, ας πούμε, όταν θέλεις να επιλέξεις, ας πούμε θες να επιλέξεις τον κύκλο, έρχεσαι, κάνεις κλικ στο σημείο αυτή την πλευρά, κάνεις και στην απέναντι πλευρά και κρατάς πατημένο και τραβάς προς τα πάνω. Οπότε μπορείς εύκολα να επιλέξεις πιο στρογγυλά. Τώρα δεν έκανα σωστή επιλογή αντικριστά, μπορεί να το δουλέψετε λίγο καλύτερα. Alt πατημένο και κλικ επάνω στο δεύτερο τετράγωνο, έρχεστε απέναντι να σχηματιστεί το κυκλάκι κάτω δεξιά, τραβάτε πάλι τη φωτογραφία προς τα κάτω και κάπως έτσι έχετε ουσιαστικά, με πιο σωστό τρόπο θα το κάνετε, εγώ το κάνω τώρα λίγο πρόχειρα, και κάνουμε δεξί κλικ και πατάμε Make Selection. Βλέπετε εδώ 0, OK, και βλέπετε ότι περιμετρικά έχει επιλεχθεί το σημείο που θέλαμε στον κύκλο. Θα δείξω δύο τελευταία εργαλεία, βασικά τρία τελευταία εργαλεία. Εδώ που είναι ουσιαστικά η καρφίτσα, το Doob Tool, αν το επιλέξουμε, κάνει τη φωτογραφία μας πιο φωτεινή, δηλαδή ουσιαστικά φωτίζει το θέμα μας. Τώρα δεν ξέρω αν θα φανεί, ίσως το γκρι φανεί καλύτερα. Επιλέγω το γκρι, βλέπετε ότι το κάνω πιο φωτεινό. Δεν σβήνει, φωτίζει τη φωτογραφία. Αντίστοιχα, το Burn Tool, φαντάζεστε τι μπορεί να κάνει, ουσιαστικά μαυρίζει τη φωτογραφία. Επαναφέρει δηλαδή, όχι επαναφέρει, σκοτεινιάζει το σημείο που επιλέγουμε τη φωτογραφία πιο πολύ. Το σφουγγάρι, το σπουγκ, είναι αυτό ουσιαστικά που εξομαλύνει τα δύο αυτά. Δηλαδή αν κάνετε κάτι φωτεινό και κάτι σκοτεινό και θέλετε να ουσιαστικά να αγκαλιάσει το ένα το άλλο, με το σφουγγάρι θα εξομαλύνεται το ενδιάμεσο ανάμεταξύ τους. Εδώ έχουμε δείξει το τετράγωνο, αυτό το τετράγωνο εδώ κάτω, αν το κάνετε θα βγει κατευθείαν με χρώμα που έχετε επιλέξει. Από εδώ μπορείτε εύκολα να το αλλάξετε το χρώμα του ή μπορείτε να το κάνετε gradient. Είναι βάψιμο ουσιαστικά και αυτό, απλά ουσιαστικά το σχήμα που θέλετε κατευθείαν το βάφει κατευθείαν. Εδώ είναι το zoom. Και αν επιλέξετε από εδώ πάνω το zoom out, κάνει zoom out. Zoom in, zoom out, έχουμε πει alt, scroll μέσα, alt, πατημένο, scroll έξω. Κάνει zoom in, zoom out. Shift πατημένο πάνω, πηγαίνει πάνω, shift πατημένο πάει κάτω. Δείξαμε κάποιες βασικές λειτουργίες του Photoshop. Τώρα εδώ πέρα είναι το κείμενο, εντάξει, πιο πολύ νομίζω το αντιλαμβάνεστε από το tab. Και αν πάτε πάνω λέει Type Tool, δηλαδή το κείμενό μας. Και πολύ εύκολα δείξαμε κάποια βασικά εργαλεία στα οποία θα σας βοηθήσουν να ακολουθήσετε τα υπόλοιπα μαθήματα. Ας δείξω τώρα αυτό που σας υποσχέθηκα. Το πώς μπορούμε εύκολα ουσιαστικά να φτιάξουμε τη φωτογραφία. Δηλαδή έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που ουσιαστικά έχουμε τραβήξει μια φωτογραφία που έχει πάρα πολύ φως και μας έχει βγει ουσιαστικά έως ένα σημείο καμένη, να τη διαμορφώσουμε έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή ουσιαστικά να ζωντανέψουμε πιο πολύ τα χρώματα. Κάτι το οποίο σε πολλούς όταν τραβάνε φωτογραφίες μπροστά στον ήλιο, τα κινητά και όχι μόνο τα κινητά δεν μπορούν να αποδώσουν τη φωτογραφία γιατί είναι πάρα πολύ φωτεινή. Οπότε μπορούν πολύ εύκολα αυτή τη φωτογραφία να την κάνουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Ξεκινάμε, χρησιμοποιούμε μόνο ένα εργαλείο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ερχόμαστε στα filters και επιλέγουμε το camera raw filter. Όσοι είναι φωτογράφοι, πολλές φορές χρησιμοποιούν το RAW και τραβάνε φωτογραφίες με RAW. Το RAW ουσιαστικά δίνει το 100% της φωτογραφίας. Τώρα τι κάνουμε. Εδώ πέρα θα έρθουμε και θα πειράξουμε τα blacks, θα πειράξουμε τα whites, το shadow, τα highlights, το contrast. Ουσιαστικά θα παίξουμε ανεβάζοντας το ένα το άλλο και θα δώσουμε στη φωτογραφία μας το πιο σκούρο και το πιο ζωντανό χρώμα. Ουσιαστικά θα ανεβάσουμε τα highlights, θα ανεβάσουμε τα shadow
θα ανεβάσουμε λίγο τα black και θα κατεβάσουμε λίγο τα whites. Οπότε ας έρθουμε πρώτα να κατεβάσουμε λίγο τα white. Κάπου εδώ. Ερχόμαστε. Κατεβάζουμε λίγο τα black. Ερχόμαστε, κατεβάζουμε λίγο τα shadow. Και ερχόμαστε και ανεβάζουμε λίγο τα highlight. Κάπου εδώ. Βλέπω ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά η φωτογραφία και παίρνει μια πιο διαφορετική μορφή. Ερχόμαστε λίγο στο contrast. Το ανεβάζουμε το contrast, να την κάνουμε λίγο πιο σκοτεινή. Και ερχόμαστε στο exposure. Δεν το κατεβάζουμε πολύ, το κατεβάζουμε ελάχιστα. Δηλαδή στο 0,3 περίπου είναι εντάξει. Ερχόμαστε στο clarity. Το ανεβάζουμε ελάχιστα. Για να δώσουμε, βλέπετε λίγο την πιο καλή. Βασικά εδώ θα το δείτε ανάλογα. Τώρα νομίζω ότι χρειάζεται αντί για να ανέβει. Νομίζω όχι πολύ. Κάπου εδώ να ανέβει είναι καλά. Δηλαδή πολύ ελάχιστα. Δηλαδή στο σύν 27 νομίζω είναι εντάξει. Τώρα από κάτω. Ερχόμαστε στο saturation. Και το ανεβάζουμε λίγο. Για να κάνουμε πιο ζωντανά τα χρώματα. Και ακριβώς από πάνω, όχι πολύ, πάρα πολύ ελάχιστα, στο Vibrance και το ανεβάζουμε και αυτό, γύρω στο συν 14. Πάρα πολύ λίγο, δεν θέλει πάρα πολύ. Τώρα, ερχόμαστε στη δίπλα καρτέλα, αφήσαμε τα basic, ερχόμαστε δίπλα, στο Tune. Εδώ ανεβάζουμε λίγο τα highlights, ανεβάζουμε ελάχιστα, κατεβάζουμε λίγο τα lights, κατεβάζουμε λίγο τα dark. Και ανεβάζουμε ελάχιστα το shadow για να εξομαλύνουμε την φωτογραφία μας. Αυτά δεν χρειάζεται να τα πειράξουμε, τα αφήνουμε όπως είναι. Εδώ είναι το noise. Εάν σε περίπτωση η φωτογραφία σας έχει ουσιαστικά το noise εξομαλύνει τα χρώματα. Άμα δείτε, αν τα ανεβάσετε, την κάνει λίγο πιο θολή. Οπότε φεύγει ουσιαστικά αυτή η χασούρα που έχει φωτογραφία. Την κάνει λίγο πιο smoothie, θα έλεγα. Να το πω πιο ωραία. Ερχόμαστε δίπλα. Δεν χρειάζεται να το πειράξουμε το χρώμα. Εκτός αν θέλετε να δώσετε χρώμα στη φωτογραφία, αλλά θα δώσω και εγώ με άλλον τρόπο παρακάτω. Ούτε θα τα πειράζουμε. Τώρα, εάν θέλετε από εδώ πέρα κάτι, μπορείτε να βάλετε. Να παίξετε διάφορα εδώ πέρα με τα χρώματα, τα basic, λίγο να δώσετε λίγο πιο πολύ ζωντάνια. Εγώ θέλω τώρα λίγο να σκάνω λίγο πιο μπλε τον ουρανό, να δώσω πιο πολύ χρώμα στον ουρανό. Οπότε, έρχομαι εδώ ακριβώς, κάνω κλικ έξω, κατεβάζω ομοιόμορφα προς τα κάτω, νομίζω κάπου εδώ είναι καλά. Και τώρα, αν το κάνετε, εδώ πέρα δίπλα θα σας βγάλει τη θερμότητα, θα σας βγάλει το exposure ξανά, το contrast, το highlight, αλλά ό,τι αλλάζει δεν θα αλλάζει σε όλη τη φωτογραφία, θα αλλάζει μόνο σε αυτό το σημείο. Οπότε ερχόμαστε, κατεβάζουμε λίγο το μπλε μας, το χρώμα μας, το κατεβάζουμε λίγο στο μπλε. Ερχόμαστε στο exposure, το κάνουμε λίγο πιο σκοτεινό, κάπου εδώ. Κατεβάζουμε λίγο τα highlights, κατεβάζουμε λίγο τα black, κατεβάζουμε λίγο τα white. Λίγο το shadow παίζουμε εδώ, κατεβάζουμε και λίγο εδώ. Ερχόμαστε λίγο στο noise, το κάνουμε λίγο πιο smooth όπως είπαμε. Και βλέπετε το αποτέλεσμα που μας έχει δώσει. Τώρα, δείτε την προηγούμενη φωτογραφία και δείτε τι φτιάξαμε. Με έναν πολύ απλό τρόπο, ζωντανέψαμε λίγο τη φωτογραφία. Βέβαια, η φωτογραφία είναι πολύ άστοχη, συγκεκριμένη, γιατί είναι τραβηγμένη πολύ λάθος, αλλά είδατε ότι με πολύ εύκολο τρόπο και με πολύ απλά πράγματα μπορέσαμε και ουσιαστικά μπορέσαμε μέχρι ένα σημείο να την φτιάξουμε για να μπορέσουμε να την instagramίσουμε. Αυτό ήτανε, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας βοήθησα αρκετά. Ήταν ένα μάθημα το οποίο σας έδειξα κάποιες βασικές λειτουργίες για να μπορέσετε να συνεχίσετε στα επόμενα μαθήματα γιατί μου το ζητήσατε. Κάντε like από κάτω εάν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε subscribe γιατί με βοηθάει για να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.